Την άρση του εμπάργου έθεσε ακόμα μία φορά ως προϋπόθεση για την εξομάλυνση των σχέσεων της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ραούλ Κάστρο. Ο πρόεδρος της Κούβας τόνισε πως ο λαός του πρέπει να αποζημιωθεί για τις κακουχίες δεκαετιών που υπέστη εξαιτίας της αμερικανικής πολιτικής. Μετά από 56 χρόνια ηρωικής αντίστασης του λαού της Κούβας, οι διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαταστάθηκαν. Τώρα ξεκινά μια μακρά και πολύπλοκη διαδικασία για την ομαλοποίηση των σχέσεων, η οποία θα έχει αποτέλεσμα μόνο με τον τερματισμό του εμπορικού και οικονομικού αποκλεισμού, ανέφερε ο Ραούλ Κάστρο. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο ηγέτης Κούβας συναντήθηκε και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα και όχι μόνο. Άλλωστε, πέρυσι η Δούμα είχε διαγράψει το 90% του χρέους της Κούβας προς τη Ρωσία που ανερχόταν στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια.